Να είμαστε ακριβείς, ναι, έχει πρόβλημα η τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης, αλλά το πρόβλημα δεν οφείλεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΚ, οφείλεται στην αδυναμία παροχής θερμικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Γιατί σήμερα που μιλάμε και οι τρεις μονάδες που μπορούν να τροφοδοτήσουν θερμική ενέργεια, δηλαδή η 3, η 4 και η 5, είναι εκτός λειτουργίας και οι τρεις. Άρα, ναι, δεν τροφοδοτούμε με θερμική ενέργεια τους καταναλωτές, παρότι έχει παρέλθει η ημερομηνία 15 Οκτωβρίου, η συμβατοποιημένη ημερομηνία παροχής θερμικής ενέργειας, αλλά αυτό δεν οφείλεται, δεν είναι ευθύνη της ΔΕΙΑΚ, είναι ευθύνη της ΔΕΗ. Μιλάτε, φαντάζομαι, με τα στελέχη της ΔΕΗ. Τι ενημέρωση έχετε, λέτε στους πολίτες, πότε θα ζεσταθούμε? Η ενημέρωση από τη ΔΕΗ είναι ότι η μονάδα 4 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου θα μπει το απόγευμα, ούτως ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία προθέρμανσης του δικτύου που είχε ξεκινήσει προχθές και διακόπηκε απότομα επειδή έπαθε βλάβη μονάδα. Άρα λογικά από σήμερα το βράδυ και αύριο οπωσδήποτε θα υπάρχει, αν όλα πάνε καλά από πλευράς ΔΕΗ, και πάλι τονίζω, αν όλα πάνε καλά θα έχουμε αύριο κανονική πλήρη τροφοδοσία τηλεθέρμανσης. Θυμάστε και όλη την καλοκαιρινή περίοδο διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν σε πολλά σημεία του δικτύου και για να βελτιστοποιηθεί το δίκτυο και για να καλύψουμε αδυναμίες τροφοδοσίας σε κάποιες γειτονές όπως είναι αριστερά της Παύλου Μελά, μια περιοχή η οποία είχε προβλήματα επαρκούς τροφοδοσίας και βλάβες και σημεία που έχριζαν επιδιόρθωσης και ήταν εντοπισμένα που έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν οι βλάβες και οι λειτουργικές αδυναμίες γενικότερα και η ΔΕΙΑΚ ήταν απολύτως έτοιμη. Δυστυχώς η ΔΕΗ δεν ήταν έτοιμη από τη δικιά της πλευρά.